Φωτιά, ανασχηματισμός είναι η θεματολογία σήμερα. Αλλά τα αντανακλαστικά της χώρας και στο ΣΥΡΙΖΑ. 6 χρόνια μνημόνια. 6 χρόνια πραξικόπημα δηλαδή. Τώρα του ήρθε του ΣΥΡΙΖΑ, το θυμήθηκε να μας το πει. Αυτοί που ποστάρουν το γίνε η αλλαγή που εύχεσαι να δεις στον κόσμο είναι αυτοί που φωνάζουν πραξικόπημα. Φταίνει ξένοι. Λοιπόν, όπως είδατε, τέλειωσε και η ψηφοφορία. Ξημερώματα είχαμε 229 ναι στο πραξικόπημα. Έτσι. Τι, όχι. 229 ναι στο πραξικόπημα. Και όπως καταλαβαίνετε τελικά, αν γίνει πραξικόπημα θα το κάνει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΥΡΙΖΑ. This is a fucking coup. Όπως είπε και η Ζωίτσα ψες, είναι μια μαύρη μέρα για τη δημοκρατία. Γιατί η Ζωίτσα κάθε μέρα που δεν γίνεται το δικό της είναι μαύρη μέρα. Τώρα για να το τελειώσουμε. Όσοι στεναχωριέστε, επειδή επιμένετε στο ναι στην Ευρώπη αλλά όχι στα μέτρα, στον Ισθμό είναι μια εξαιρετική γέφυρα. Πάτε να πέστε. Στο. Εντάξει, μόλις η Ζωίτσα είπε για τη ψηφοφορία, της φώναξαν ένα «Άιντε!». Αυτό το «Άιντε» ήταν «Άιντε θύμα» ή «Άιντε ψώνιο». Όπως είπε και ο Λαφαζάνης, δεν ψηφίζουμε μέτρα αλλά στηρίζουμε την κυβέρνηση. Δηλαδή, σαν να λες, θέλω μια της Victoria's Secret να μου καθαρίζει, να μου πλένει, να μου μαγειρεύει και να μου κάθεται κιόλας, αλλά όχι τσάμπα, θα με πληρώνει. Μαλάκα, Λαφαζάνη, άκου, είσαι ικανός. 2016 βλέπω την είδηση. Λαφαζάνης ανακαλύπτει το πιτόγυρο χωρίς χοληστερίν. Δεν γίνεται και το καταλαβαίνεις αυτό. Επήγον τηλέφωνα του Louis C.K. να του ανοίγει τις παραστάσεις ο Λαφαζάνης. Τι να πω, εμπνέει τους καλύτερους. Ιστορία δηλαδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πραξικόπημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται το πραξικόπημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίνει και ψηφίζει το πραξικόπημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιστέκεται στο πραξικόπημα. ΣΥΡΙΖΑ! Τι ξέρω, ο Λαφαζάνης τι, πώς όταν λέει η Ελλάδα καταστρέφεται με τα μνημόνια. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ο σύντροφος του ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ θέλει να καταστραφούμε χωρίς μνημόνια. Αυτό λέει. Ε? Αυτή είναι η εναλλακτική του σύντροφου. Ο οποίος τα μάθατε, σχεδίαζε να κάνει ρηφηφή, να κάνει δεν ξέρω τι ήταν ρηφηφή, στο νομισματοκοπείο. Θα μπει με τη Ραχίλ και θα κόψει χρήμα. Τι ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι μαλακία. Άμα δεν σχεδιάζει να μπει ταυτόχρονα στο Δούνου του, στην ΕΚΤ και στην Κομισιόν μέσα, το σχέδιο είναι καταδικασμένο. Τα ξέρουμε αυτά. Πρέπει να πιάσει όλα τα πόστα. Πάντως η ψηφοφορία στη Βουλή ήταν πολύ για καλύτερα κομικά αποτελέσματα. Εγώ φανταζόμουν που θα πάει ο Πάνος, θα βουτήξει τη ζωή από το λαιμό της πει. Τι θες μπορεί να καταστραφούμε, γίνουμε κούγκι. Θα ήταν πολύ αστείο. Στην τηλεόραση τα είδατε, δείχνει κάτι κουκουλοφόρους και είπε ότι ζημιές προκάλεσαν, λέει, στις τράπεζες και τα καταστήματα. Οι κουκουλοφόροι. Ζημιές στις τράπεζες και τα καταστήματα προκάλεσε η κυβέρνηση. Πολύ μεγαλύτερη. Τι να σας πω. Έχουμε πάθει ήττα, λιτότητα, μνημόνιο, capital controls, χρεοκοπία και μόνο αναδιάρθρωση που χρειαζόμαστε δεν έχουμε πάθει. Και τώρα ακούω συζητιέται, λέει, εκλογές, λέει. Εκλογές. Εκλογές. Γιατί? Για να διατρανώσουμε την ανεξαρτησία μας ως κυρίαρχο κράτος που δεν εξαρτάται από δανεικά. Χρειαζόμαστε για να κάνουμε εκλογές. Και αυτό μην ακούτε που λένε από Δευτέρα τα capital controls δεν βγαίνουν. Ανοίγουν οι τράπεζες, κάποια εργασία παραπάνω θα γίνεται. Και μπορεί να μεγαλώσει το 60, να γίνει 80%, κάπως έτσι θα πηγαίνει σιγά σιγά. Δεν φεύγουν τα capitals. Και εγώ θέλω να αφήσουν τα capital controls να φύγουν, να μπορούμε να κάνουμε ανάληψη 1 εκατομμύριο ευρώ τη μέρα, να αυξηθεί η κίνηση, η ρευστότητα, να κινηθεί η αγορά. Αλλά δεν αφήνει. Θέλω να δούμε και τι ένα σχηματισμό θα γίνει. Πάντως ο Τσίπρας μια φορά το είπε. Το έγραψε. Η επιλογή δε αυτή των συντρόφων μας καθιστά έολη τη πρώτη στην ιστορία του τόπου κυβέρνηση τη αριστερά. Δηλαδή η ίδια η αριστερά βάζει παρένθεση μόνη τη στην πρώτη φορά αριστερή διακυβέρνηση. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.